Ο Δραμηνός στην καταγωγή και κάτοικος Καβάλας, Δημήτρης Παπατολίδης, είναι ο υποψήφιος περιφερειάρχης του ΚΚΕ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ο οποίος ανακοινώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε γνωστό ξενοδοχείο της Καβάλας για την ανακοίνωση των υποψηφιότητων για τις επερχόμενες περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Επίσης, ανακοινώθηκαν και τα πρώτα ονόματα των υποψηφίων δημάρχων που θα διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών στους Δήμους της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το ΚΚΕ αυτή τη φορά κατεβάζει υποψηφίους δημάρχους και στους τέσσερις Δήμους του Νομού Καβάλας και συγκεκριμένα τον Χάρη Πιλίτσι στον Δήμο Νέστου, τον Χρήστο Ποτόλια στον Δήμο Καβάλας, τον Νίκο Χρυσάφη στον Δήμο Θάσου και τον Μιχάλη Διαμαντόπουλο στον Δήμο Παγκαίου. Στόχος είναι να παραιτηθούν οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι και τα λαϊκά στρώματα από τις ανάγκες τους. Να προσαρμόσουν τη ζωή και το μέλλον τους και το μέλλον των παιδιών τους στο όραμα της καπιταλιστικής ανάπτυξης και της επανάκτησης της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων ντόπιων και ξένων. Τα 7 χρόνια στο Περιφερειακό Συμβούλιο επικεντρώσαμε τη δράση μας στα μεγάλα λαϊκά και εργατικά προβλήματα. Προβάλαμε θέσεις και προτάσεις με ένα και μοναδικό κριτήριο, την υπηρέτηση των εργατικών λαϊκών αναγκών. Γι' αυτό καλούμε όλους τους εργαζόμενους, όλους αυτούς που βρεθήκαμε, συναντηθήκαμε στους καθημερινούς αγώνες, στο εργατικό κίνημα, στο λαϊκό κίνημα, στους αγροτικούς αγώνες, να συνδράμουν, να συμβάλλουν μαζί για τη συγκρότηση ισχυρών ψηφοδελτίων της λαϊκής συσπήρωσης, ώστε και μέσα από τις εκλογές να αναδειχθεί η λαϊκή συσπήρωση ισχυρός παράγοντας πραγματικής λαϊκής αντιπολίτευσης. Ενότητα για μια νέα πορεία είναι το όνομα του νέου συνδυασμού που με επικεφαλής τον Δημήτρη Λαζόπουλο διεκδικεί το Δήμο Αλεξανδρούπολης στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου. Ο Δημήτρης Λαζόπουλος μαζί με τον Δούκα Φραγκούλη και τον Γιώργο Καΐσα παρέθεσαν